Ο χώρος της ακροδεξιάς βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών κυρίες και κύριοι και όπως θα αποκαλύψουμε σήμερα με το Γιάννη Σουλιώτη υπάρχει απόρριτη έκθεση η οποία χαρτογραφεί αυτό το χώρο να το πούμε έτσι γνωρίζουμε το περιεχόμενό της και πάμε να δούμε κάποια στοιχεία ε, ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά και την, τις εξελίξεις στη Χρυσή Αυγή που τη ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται πράγματι για μια απόρριτη ε, έκθεση με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2023 που χαρτογραφεί την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με του ε, πολιτικούς σχηματισμούς της ακροδεξιάς υπάρχει φυσικά αναφορά στην Χρυσή Αυγή mm -hmm. με την επισήμανση ότι ο, μετά την καταδίκη των μελών τη το 2020, καταγρα, κατέγραψε μεγάλη δημοσκοπική πτώση και περιορισμένη κινητοποίηση των μελών τη. Ενώ για την κάμψη του ηθικού ε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και η ασθένεια του αρχηγού τη Νίκο Μιχαλολιάκου ο οποίο νόσησε με COVID, βαριά χρειάστηκε μακρά παραμονή του σε κέντρο αποκατάσταση έω ότου επανακάμψει. Αυτή την περίοδο βρίσκονται εσωτερικέ διαβουλεύσει με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και τη μη καθόδου τη οργάνωση τη επικείμενε εθνικέ εκλογέ. Μάλιστα, υπάρχει τώρα το κόμμα Κασιδιάρη, όπω το λέμε, το κόμμα Έλληνε, το οποίο έχει βρεθεί και στο επίκεντρο τι τελευταίε ημέρε και το οποίο α πούμε. σκιαγραφείται σε αυτή την τροπολογία που κατατέθηκε. Το δηλαδή. γενικό συμπέρασμα. Για ε, το ε, κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, είναι ότι θέλει ουσιαστικά να γίνει στη θέση τη mm. Χρυσή Αυγή, ουσ... να μπει στην Βουλή και αυτό να ε, λειτουργήσει και ω μοχλό πίεση για την αποφυλάξη του ε, Ηλία mm. Κασιδιάρη, ο οποίο έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τώρα, ε, έχουμε έναν άλλο πόλο ε, που είναι ο Γιάννης Λαγός και αυτό φυλακισμένο για συμμετοχή Ακριβώς. σε εγκληματική οργάνωση. Έχει δημιουργήσει το κόμμα Εθνική Λαϊκή Συνείδηση, Είναι, συμμετέχει και στο Εθνικιστικό Ευρωπαϊκό Έχουν σπάσει δηλαδή με του υπόλοιπου. <συντήρια> ναι, ναι, ναι. Ε, στο Εθνικιστικό Ευρωπαϊκό κόμμα και υπάρχουν κάποιε διαπραγματεύσει προκειμένου να κατέβει στι εκλογέ μαζί με έναν πολιτικό σχηματισμό του Κωνσταντίνου Πλεύρη και την Εθνική Σοσιαλιστική αντι... αν... Αν... Αντίσταση.